Κάποιοι πρόσφυγες που διαμένουν σε καταλύματα που οι ίδιοι έχουν φτιάξει με παλέτες αρνούνται να μεταφερθούν σε κλειστούς χώρους μέσα στη δομή, όπως η διοίκηση τους έχει επανειλημμένα προτείνει λόγω του χιονιού και του ψύχους. Οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν. Είναι αμετάπιστη στις παρενέσεις του επικεφαλής της δομής φιλοξενίας και των εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων να μεταφερθούν στο εντευκτήριο και καταγγέλουν ότι δεν έχουν κουβέρτες και ζέστη. Όλα κόσμος χρειάζεται πράγματα, δεν του δίνει πράγματα καθόλου. Τι εννοείς, για πες μου λίγο φαγητό. Όχι, κουβέρτες, στρώματα, αν χαλάσει η κουζίνα, δεν έχει ζέστη, πού. Δεν έχει ζέστη. Όλα κόσμος χρειάζεται πράγματα. Τα μωρά χρειάνε, όλα κρυώνει. Όλα. Δεν έχει ζεστό νερό. Με τη χιόνι δεν έχει ζεστό νερό. The children. You can see the children, you can see the women, the pregnant. They are freezing all night, they are not sleeping. Αυτό που ζητούν είναι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία ή σε δωμάτια. Έχει βρεθεί χώρος για να μπορέσουν να τους υποστηρίξουμε στο εντευκτήριο, στο κτίριο 10, το οποίο έχει ανοίξει θερμενόμενο με σύντηση, με βοήθεια τροφοδοτική και πρόσβαση ουσιαστικά σε όλες τις υποδοχές της δομής. Αλλά προφανώς αρνούνται, ζητούν κάποια άλλο τύπου υποδοχής, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, ειδικά στα διαβατά, καθότι είναι γεμάτη η δομή. Ζητούν δηλαδή αυτή τη στιγμή οικίσκους, ζητούν διαμέρισματα. Μπορούμε να τους παρέχουμε το κοινό στοκτήριο, το οποίο θα τους περιθάψει και σίγουρα θα τους βοηθήσει για αυτές τις μέρες του παγετού. Ο κύριος Ράγκος, δίνοντας συνολική εικόνα για την κατάσταση στα κέντρα φιλοξενίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, τόνισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι επιποδός και αντιμετωπίζουν όλα όσα προκύπτουν. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και όταν λέω ιδιαίτερα προβλήματα, υπάρχουν αυτά που είναι τα τεχνικά, με κάποια air condition τα οποία έχουν χαλάσει, με κάποιες υδραυλικές διαρροές, σπασίματα βρύσεων και αυτά, όπως είναι και στα σπίτια μας. Αλλά το καλό είναι ότι ήδη από σήμερα σε όλες τις δομές και σε όλα τα ξενοδοχεία βρίσκονται όλοι οι υπάλληλοι και οι φορείς για να μπορέσουν να τα λύσουμε. Δεν είναι ιδανικά, είναι χειμώνας, είναι δύσκολο για όλους, αλλά σίγουρα σε σχέση με προηγούμενους χειμώνες, ειδικά προδιετίας που είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι θα τα απεξέλθουμε. Οι πρόσφυγες προχώρησαν σε διαμαρτυρία στην είσοδο της δομής φιλοξενίας. Τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές ακινητοποιημένων φορτηγών και γιοταχή. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο κέντρο φιλοξενίας, ο δρόμος άνοιξε, ένας οδηγός νταλίκας τραυματίστηκε ελαφρά και έγιναν συλλήψεις φιλοξενουμένων στη δομή.